Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Μπάμπης Καραθάνος, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Βόρειο Υπηρετών εδώ στην Ελλάδα. Γεια σας, κύριε Καραθάνο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Να μας βοηθήσετε τώρα να διευκρινίσουμε, γιατί είναι συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι έχει γίνει στους Βουλιαράτες. Καταρχήν, τι πληροφορίες έχετε εσείς από εκεί? Και αν έχετε επικοινωνία, δική σας επικοινωνία. Ναι, έχουμε επικοινωνία. Σήμερα, αργά το βράδυ, από χτες το βράδυ, είχαμε μια πλήρη εικόνα, γιατί αρχικά ήταν συγκεκριμένες πληροφορίες και κυρίως ήταν πληροφορίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αλβανίας που μετέδιδαν πράγματα τα οποία δεν είχαν συμβεί. Στην πραγματικότητα, τι έγινε μετά την εκδήλωση της Εθνικής Επετείου στο ελληνικό νεκροταφείο στο Βουλιαράτιο, όπου είναι θαμμένοι Έλληνες πεσόντες του 40. Οι Αλβανοί αστυνομικοί κατέβασαν την ελληνική σημαία. Εκεί, να ξέρετε, υπάρχει αλβανική και ελληνική σημαία. Όπως γνωρίζετε, οι Έλληνες βορειοϋπηρώτες, η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, είναι μια αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα που χαίρει όλων των, θα έπρεπε να χαίρει όλων των δικαιωμάτων. Κάθε χρόνο γίνονται οι εκδηλώσεις με την ελληνική σημαία. Βεβαίως, πάντα και στα, ιστό, και στα, στα κτίρια των δημαρχείων και των κοινοτήτων που είναι πλειοψηφία ο ελληνισμός, υπάρχει πάντα ελληνική και αλβανική σημαία. Ούτε απαγορεύεται κάποιος να υψώσει. Δεν απαγορεύεται και ίσα-ίσα επιβάλλεται να είναι. Ναι. Κάποιος λοιπόν μετά την εκδήλωση, εκεί, μετά το μνημόσυνο και την δοξολογία, κατέβασε τη σημαία. Αυτή τη σημαία γίνεται ο λόγος, έτσι? Ναι. Αυτή τη σημαία ακριβώς. Λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, τον οποίο γνώριζα και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ούτε ψυχοπαθής ήταν, έτσι τον γνώριζα προσωπικά. Σε αυτό που λέτε το ψυχοπαθής ήταν, αναφέρεστε στη δήλωση του Αλβανού Πρωθυπουργού. Βεβαίως. Ο οποίος είπε ότι ήταν ένας ψυχοπαθής εξτρεμιστής. Στην απαράδεκτη δήλωση του Αλβανού Πρωθυπουργού. Έτσι, ήταν ένα παιδί, νέο παιδί, ο οποίος είχε εργαστεί στην Ελλάδα. Γύρισε πριν από 5 χρόνια στο χωριό του, στο Βουλιαράτι, δούλευε ο σιδεράς. Είχε ένα παιδάκι, είχε ένα παιδάκι. Λοιπόν, δεν ήταν ούτε της Χρυσής Αυγής, ούτε της Μαυρή κτλ. Ήταν ένας πατριώτης, ο οποίος προφανώς, λόγω της ημέρας και της συγκίνησης, δεν ανέχτηκε το κατάσμα της ελληνικής σημαίας. Πήγε σπίτι, πήρε μια δική του σημαία και την ανέβασε. Ναι. Βεβαίως, από ό,τι ξέρουμε, είχε και όπλο. Προφανώς πήρε και το όπλο, λοιπόν. Και ανέβασε σημαία και όταν τον είδαν ότι ανέβασε σημαία, πήγαν οι αστυνομικοί να το συλλάβουν. Και αυτός πυροβόλησε στον αέρα και έφυγε προς το βουνό εδώ επάνω. Εδώ είναι ένα σημείο το οποίο έχει σκιές. Διότι ή πυροβόλησε στον αέρα, όπως λέτε εσείς, είναι βέβαιο ότι ή πυροβόλησε κατά των αστυνομικών, όχι, όπως λένε οι αλβανικές αρχές. Είναι βέβαιο ότι έχει αποσαφινιστεί αυτό. Και έχει αποσαφινιστεί απολύτως. Ήταν παρόντες. Και κινητοποίηση την οποία βλέπουμε των αλβανικών αρχών. Γιατί έγινε, κύριε Καραθάνο? Προφανώς, εντάξει. Γιατί εδώ ακούσαμε για ντρόουν, ακούσαμε για ειδικές ομάδες. Κινητοποιήθηκε αμέσως λοιπόν αυτός, επειδή ανέβασε με και πήγανε πάλι να την κατεβάσουν αστυνομικοί. Αυτός προφανώς έτσι ενέδρασε και πολύ, αντέδρασε. Έτσι, και άρχισαν να πυροβολεί στον αέρα για να φύγουν οι αστυνομικοί. Αυτοί προφανώς φοβούμενοι κάλεσαν τις ειδικές δυνάμεις, οι οποίες εντός περίπου μισής ώρας ήρθαν, με ελικόπτερα, με πράγματα ιστορίες. Αυτός έφυγε προς το βουνό. Είναι ένα σημείο πάνω από το Βουλιαράτι. Μια βουνοπλάγια, ναι. Είναι μια βουνοπλάγια, όπου είναι η δεξαμενή εκεί, η δεξαμενή που δίνει νερό στο χωριό. Αυτός καλύφθηκε εκεί, περικυκλώθηκε. Έτσι, δεν πυροβόλησε ούτε μία φορά εναντίον των αστυνομικών. Άλλο σημείο με σκιές, διότι οι αλβανικές αρχές λένε ότι μας πυροβολούσε επί μισή ώρα. Όχι. Όπως και στο προηγούμενο που είπατε, θέλω να πω, υπάρχουν κάτοικοι και άνθρωποι εκεί οι οποίοι θα πιστοποιήσουν ότι το παλικάρι πυροβολούσε στον αέρα και όχι κατά των αστυνομικών. Πυροβόλησε, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν μαρτυρίες. Και άρα περιγράφεται εκτέλεση, κύριε Καραθάνο. Είναι εμψυχρό εκτέλεση. Σήμερα η οικογένεια έχει ζητήσει μέσω και του ελληνικού προξενείου, γιατί ο Κωνσταντίνος ήταν και Έλληνας υπηκός. Έτσι. Έχουμε ζητήσει πραγματογνώμονα και ιατροδικαστή, πρώτα για να εξετάσει τα όπλα, να εξετάσουμε αν αυτή η υποτιθέμενη σφαίρα στο αυτοκίνητο της αστυνομίας είναι από όπλο του Κωνσταντίνου ή είναι από άλλο. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, και ενώ μπορούσε να συλληφθεί και να δικαστεί για την ενέργειά του να πυροβολεί στον αέρα. Κύριε Καραθάνο, και να τιμωρηθεί. Εγώ δεν έχουμε λόγο να πούμε γι' αυτό. Αλλά όχι να εκτελεστεί εμψυχρό. Εδώ είναι εκτέλεση εμψυχρό, την καταγγέλουμε. Είναι ένα παιδί της ελληνικής μειονότητας εκεί, ο οποίος εργάστηκε στην Ελλάδα, έβγαλε χρήματα, πήγε και δούλευε τίμια εκεί, είχε οικογένεια, δεν ήταν τρελός, δεν ήταν ψυχοπαθής, δεν ήταν χρυσαυγίτης, ήταν ένας Έλληνας, ο οποίος ζούσε εκεί, δεν είχε ενοχλήσει ποτέ, είχε υπηρετήσει τον ελληνικό στρατό, είχε ένα πατριωτισμό, ανέβαζε ελληνικές σημαίες στο Facebook, δεν απειλούσε ποτέ κανέναν, ούτε είχε δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Οι υπόλοιπες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ότι έγινε εισβολή στο σπίτι
του παλικαριού όταν έγινε το περιστατικό και ότι χτυπήθηκε και η μητέρα του. Έγινε. Εντάξει. Ότι... Έγινε μία έφοδος, υποτίθεται, για να βρούνε και άλλα όπλα και βόμβες και πυρομαχικά κτλ. Πράγματι έγινε αυτό. Πράγματι ήταν λίγο απότομη η αστυνομική. Mm. Δεν θα μείνω εγώ σε αυτό. Οι υπόλοιποι κάτοικοι με τους οποίους επικοινωνήσατε, γιατί μας είπατε ότι έχετε επικοινωνία, συμμερίζονται αυτό που λέτε για εμψυχρό εκτέλεση. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η δική μας πληροφορία. Και ο πραγματογνώμονας έτσι θα βρει. Διότι η βολή είναι, έχει μία βολή στο κούτελο και μία στην καρδιά. Έτσι, η βολή... Βεβαίως, δεν είναι μία σφαίρα στο κεφάλι. Δύο. Έχει μία βολή στο κούτελο και μία. Άρα θα δει ο πραγματογνώμων αν αυτή η βολή είναι από το ένα μέτρο, αν από τα πέντε μέτρα ή από τα 200. Είναι πολύ διαφορετικό. Τώρα, εσείς φοβάστε, με αφορμή την εκτέλεση που είχαμε, όπως λέτε και εσείς, στους βουλιαράτες, έξαρση εδώ καταστάσεων περιεργών. Εγώ δεν νομίζω. Αυτό το περιστατικό που άκουσα προηγουμένως δεν νομίζω να έχει καμία σχέση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτε εκεί υπάρχει τέτοια ένταση. Την ένταση αυτή την δημιούργησαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι κατέβασαν την ελληνική σημαία τη μέρα της Εθνικής Επετείου. Προκλήθηκε ο Κωνσταντίνος Κατσίφας. Προκλήθηκε. Βεβαίως δεν έπρεπε να οπλοφορεί. Εγώ θα συμφωνήσω αυτό. Mm-hmm. Αλλά από αυτό μέχρι να εκτελέσουν ένα νέο παιδί, ενώ μπορούν να το συλλάβουν, και σας θυμίζω την υπόθεση της λεωφοροπειρατείας. Ναι. Τον οποίο εμείς που μπορούσαμε να τον εκτελέσουμε, τον πήγαμε 24 ώρες επάνω και τελικά τον εκτέλεσαν ήδη Αλβανοί. Μέσα από έτσι. Σύνορα, φανταστείτε το ίδιο πράγμα να έχει γίνει στην Ελλάδα, να μπορούσε να συλληφθεί ένας Αλβανός για οτιδήποτε παράπτωμα που έκανε και να πήγαινε αστυνομία και τον εκτελούσε. Δηλαδή, να δούμε λίγο τα μεγέθη. Και να βγαίνει ο Αλβανός πρωθυπουργός που υποτίθεται ότι θέλει τη φιλία, τη συνεργασία με την Ελλάδα, η οποία τόσα έχει προσφέρει στην Αλβανία. Με συγχωρείτε τώρα. Και να τον χαρακτηρίζει εξτρεμιστή. Και να τον χαρακτηρίζει εξτρεμιστή και να λέει αυτά που λέει. Που δεν είναι επίοικως απαράδεκτη η δήλωση του Αλβανού πρωθυπουργού του Εντεράμα, ο οποίος αντί να προσπαθήσει να χαμηλώσει το περιστατικό και να δούμε τα πραγματικά, οξύνει και ρίχνει. Κύριε Καραθάνο, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε σε επικοινωνία και εσείς είστε και σε επικοινωνία και με την Ομογένεια. Ό,τι είναι, μας μεταφέρετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.